δεν θυμάμαι τι χρώμα είναι η παστερέλα. Είναι παστέλ. Αν δεν είναι, θα την ανακαινήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν είμαι ειδικός στα χρώματα. Πάμε, χωρίτσια. Η πρώτη παστερέλα της εβδομάδας. Α, καλώς την. Την κυρία φιλόλογο. Τι θα διδάξετε σήμερα? Οδύσσια Ιλιάδα. Τι είναι αυτό τώρα, χορός? Ναι, και εγώ έτσι κοιτάω, απορριμμένος. Ελένη μου, κούκλα μου. Το κουστούμι έχει πολύ ωραίο χρώμα, πολύ σωστό, παστέλ ροζ. Θα ήθελα σίγουρα να πάρεις ένα πιο χαλαρό πατρόν για να είσαι πιο άνετη και πιο πρωινή και όχι να κάνεις ένα look γραφείου τόσο πολυστημένο. Ωραίο όμως το κρο μπλουζάκι από μέσα που το σπάει, το κάνει νεανικό και σου ταιριάζει πάρα πολύ. Σίγουρα θα ήθελα να αφαιρέσουμε το φουλάρι από την τσάντα, γιατί αυτό το χρώμα που έχει δεν ταιριάζει με το κουστούμι. Όμως είναι καλή επιλογή, όπως και τα παπούτσια, σε σχέση με ό,τι άλλο είδες αθλητικό, αυτά ήταν τα καλύτερα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κρυκάκια, μου αρέσει και το μακιγιάζ, τα μαλλιά τα ήθελα σίγουρα πιασμένα γιατί έχεις και πάρα πολλά και ένα κολιαδάκι στο λαιμό έξτρα θα το ήθελα. Λείπει κάτι εδώ μπροστά στο στέρνο. Τα πήγες πολύ καλά όμως, μπράβο. Πάμε για το δεύτερο μέρος. Για πες μου τώρα, Έλενη, πώς σου φάνηκε η πασαρέλα? Η πασαρέλα ήταν μια ωραία εμπειρία, ήταν διασκεδαστικά, πέρασα όμορφα. Είναι σίγουρα μια εμπειρία που θα μπορούσατε όλες να δοκιμάσετε, να ζήσετε. Και τώρα η ώρα της λυπητερής. Η Ελένη ξόδεψε για το σακάκι 50 ευρώ, για το top 20, το παντελόνι κόστησε 50 ευρώ, τα sneakers 29, η τσάντα 39,99, τα σκουλαρίκια 6 ευρώ και 99 λεπτά και τα μαλλιά 20 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 215 ευρώ και 98 λεπτά και της έμειναν 184 ευρώ και 2 λεπτά.